Καλό μεσημέρι, Γρήγορη. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροάτες. Μπήκατε πρώτοι στα Βάσανα. 8 Ιουνίου, χθες η Ομόνια έβαλε μπρος για να προετοιμαστεί για τη νέα χρονιά. Πρωτίστως όμως να προετοιμαστεί και να είναι κατάλληλα έτοιμη για τους αγώνες της Ευρώπης 2 Ιουλίου. Σίγουρα ήταν λίγη ξεκούραση των προσφαριστών, πολύ περισσότερο για τους διεθνείς που ήταν ελάχιστες ημέρες. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να προσαρμοστούμε με τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας και δεν είναι άλλα από ότι από τις 2 του Ιουλίου ξεκινούμε, είναι το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι και η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη. Ναι. Απουσίαζαν χθες οι 9 διεθνείς, ο Μαρκάσα Ογκουλών θα είναι σήμερα στην προπόνηση και ο Ασής που θα σωματωθεί στη Βουλγαρία. Ακριβώς έτσι όπως τα λες είναι Γρήγορη. Συν οποιασδήποτε προσθήκες γίνουν. Στόχος μας είναι μέχρι την Παρασκευή να έχουμε κλείσει ακόμη ένα-δύο ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να ακολουθήσουν την ομάδα στη βασική προετοιμασία στη Βουλγαρία. Κάνουμε τις οποιασδήποτε προσθεωαφαιρέσεις θα λέγα. Γίνονται μετά από πάρα πολύ σκέψη, μετά από πάρα πολύ μελέτη. Το Συμβούλιο εκτελεί βασικά αυτά που προτείνει η προπονητική ομάδα και όλα βέβαια μέσα στα οικονομικά πλαίσια που έχουμε χαράξει. Ακριβώς. Αναφερθήκατε ήδη σε 2-3 προσθήκες που θα γίνουν μέχρι την Παρασκευή. Έχετε βάλει κάποιο... Ναι, γιατί είναι, για κάθε ομάδα είναι πάρα πολύ καλό να έχει ολοκληρωμένο το ρόστερ πριν πάει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον Sheridan. Έχετε βάλει κάποιο όριο στον Κίλιαν Sheridan? Όχι, δεν έχει μπει κανένα τελεσίγραφο όπως είχε γραφτεί για τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε δώσει την πρότασή μας στον Sheridan. Περιμένουμε την απάντησή του. Ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτό να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες 2-3 μέρες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε επαόριστον τον ποδοσφαιριστή. Έχει γίνει η πρότασή μας. Δεν έχει όμως δοθεί το οποιοδήποτε τελεσίγραφο, το οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα. Αλλά σίγουρα στόχος μας είναι αυτών των κεφάλαιων και πολλά άλλα κεφάλαια να κλείσουν το συντομότερο δυνατό. Ναι. Και οι θέσεις που θέλει άμεσα η Ομόνοια να ενισχυθεί είναι αριστερός μπακ και επιθετικός χαφ. Έχουν γίνει προτάσεις, έχουν εξεταστεί κάποιες περιπτώσεις και μέχρι την Παρασκευή. Έχουν αντιμετωπιστεί ποδοσφαιριστές, είμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους και γι' αυτόν έχω πει ότι οι επόμενες λίγες μέρες θα είναι καθοριστικές. Κατά πόσο θα κλείσουμε οι ποδοσφαιριστές που μιλούν αυτή τη στιγμή ή θα πάμε στους επόμενους που έχουμε στον κατάλογο. Σίγουρα οι οποιασδήποτε κινήσεις γίνονται, προσπάθεια και στόχος είναι να μην βγουν τα ονόματα προς τα έξω. Το έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, σαν το πω και σήμερα, είναι δυστυχώς κάθε φορά που βγαίνει κάποιο όνομα διαρρέει προς τα έξω, έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα στο κλείσιμο της οποιασδήποτε μεταγραφής. Έτσι, καλό τον κόσμο να κάνει λίγη υπομονή, να δείξει εμπιστοσύνη στο Διοικητικό Συμβούλιο, να δείξει εμπιστοσύνη στον προπονητή, να μην πέφτουν στην παγίδα της ονοματολογίας, γιατί ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Το έχω πει και πριν, εγώ προηγούμενες μέρες, ότι ξεκινήσε να υπάρχει μια έντονη τιμολογία για διάφορους ποδοσφαιριστές πριν καν τελειώσει το πρωτάθλημα. Μιλούμε για γύρω στους 40 ποδοσφαιριστές, έχουμε διαβάσει και εμείς ότι έρχονται στην Ομόνοια. Τα περισσότερα είναι παραμύθια. Είναι αυτή η άχαρη, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, δουλειά του μάνατζερ, και η δικιά μας η δουλειά είναι να ρωτάμε για τον Κίττο που ακούστηκε, που γράφτηκε. Σωστό, καλά κάνετε εσείς, αλλά εμείς οι πολιτικοί μας που και με βάση αυτή θα κινηθούμε, δεν θα διαψεύδουμε και δεν θα επιβιώνουμε για κανέναν ποσοστή που ακούγεται ξεχωριστά. Για τον Κίττο, τον τερματοφύλακα της Αγίας Νάπας, επιβιώνεται? Όχι, ισχύει το ίδιο που είπα προηγούμενο. Δεν επιβιώνουμε και δεν διαψεύδουμε για κανένα ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Για Σκαραμουτσίνο, ο οποίος εξέφρασε μια επιθυμία να παραμείνει, νομίζω. Ναι, αλλά δεν υπολογίζεται ο Σκαραμουτσίνο. Έχει όμως συμβόλαιο, θα δοθεί και πάλι δανεικός. Έχει συμβόλαιο, θα βρούμε τις καλύτερες λύσεις για το σωματείο. Αλλά από εκεί και πέρα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν είναι στα πλάνα ούτε του προμονητή, ούτε του γενικότερα της Ομονίας. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, είναι μήνας Ιούνιος τώρα που διανύουμε, είναι μήνας κριτηρίων. Πώς προετοιμάζεται η Ομόνοια και ποιες ενέργειες κάνει και πάλι έτσι, με κύριο υποστηριχτή και πάλι τον κόσμο, έτσι?
Ναι, ευχαριστώ όλοι που μου δίνετε ευκαιρία. Είναι ακριβώς, θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει κοντά. Υπάρχει άμεση και μεγάλη ανάγκη από ρευστότητα εν ώψη και των κριτηρίων του Ιουνίου, αλλά και πολύ περισσότερο και για τις μεταγραφές που πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό καλώ τον κόσμο να έρθει κοντά και να κάνει τα διαρκές του. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 2.600 που γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε η δύναμη του κόσμου της ομόνιας μου είναι πολύ περισσότερο. Το ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές που ζούμε, το αντιλαμβάνομαστε, το ζούμε και εμείς ήδη. Αλλά από εκεί και πέρα, όσοι έχουν αποφασίσει να κάνουν τα διαρκές τους, πρέπει να τα κάνουν το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, όπως σας είπα και προηγουμένως, αλλά τώρα ήταν να μπει στα ταμεία. Και μια διευκρίνηση ακόμη, επίσημη πρώτη φέτος δεν έχει, έχει αποκαλυπτήρια της Ομόνιας μετά την επιστροφή από τη Βουλγαρία στο πρώτο φιλικό. Ναι, αυτή τη στιγμή με βάση τους χρειασμούς που έχουμε η πρώτη, αν θέλετε, έμμεση ή άμμεση επαφή της ομάδας με τον κόσμο θα είναι στο πρώτο φιλικό που θα γίνει στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Χριστοδούλου. Ό,τι καλύτερο, καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Ακούσαμε λοιπόν.